Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου σήμερα, τα ποσοστά της νόσου έχουν αυξηθεί στη χώρα μας, το ίδιο και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, όπως αναφέρει ο ογκολόγος Βαγγέλης Χριστακίδης. Το 2018 στις Σέρρες υπήρχαν 3.500 ασθενείς με καρκίνο, ενώ το 2019 υπήρχε μία αύξηση η οποία υπολογίζεται πάνω από 4.000 άτομα. Η 4η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά του Καρκίνου ως Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και προσφέρει την ευκαιρία για μια ευρύτερη εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για αυτή τη μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση του καρκίνου αυξάνει σταθερά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, σύμφωνα με τον ογκολόγο Βαγγέλη Χριστακίδη, το 2018 υπήρχαν 3.500 ασθενείς με καρκίνο και το 2019 υπάρχει μια αύξηση και υπολογίζεται πάνω από 4.000 άτομα. Στην χώρα μας εκτιμάται ότι παρουσιάστηκαν το 2018 περίπου 67.000 νέα κρούσματα καρκίνου και περίπου 32.000 θάνατοι. Το 2018 μιλούσαμε για περίπου 3.500 ασθενείς και το 2019 δεν έχουμε μετρήσει, αλλά είναι σίγουρα το νούμερο πάνω από 4.000. Οπότε υπάρχει πολύ όγκος ασθενών, οι οποίοι εξυπηρετούν, οι οποίοι κάνουν τις χημειοθεραπείες τους εδώ, οι οποίοι παρακολουθούνται. Εντάξει, δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να τρέχουν πλέον στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα μέρη. Εδώ μπορούμε τουλάχιστον ακόμα να διαχειριστούμε την κατάσταση. Τώρα τι θα γίνει μελλοντικά δεν ξέρω. Στα πλαίσια του check-up μπορούμε να ένα 10% περίπου βρίσκουμε, ας πούμε, διαγνώζουμε, μπορούμε να διαγνώσουμε καρκίνο. Που είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Οπότε είναι σημαντική η πρόληψη. Επίσης και τα χρήματα που δίνονται για την υγεία στο κομμάτι της πρόληψης είναι πολύ λίγα. Είναι ελάχιστα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φυσικά, δηλαδή στο εξωτερικό, για παράδειγμα, το ταμείο καλύπτει, ας πούμε, τη μαστογραφία. Μπορεί να πάει ο ασθενής, αλλά κάθε χρόνο συστηματικά. Δεν μπορείς τώρα να κάνεις μια μαστογραφία και μετά από 2-3 χρόνια να ξαναπάς. Αυτό δεν είναι σωστή πρόληψη. Οπότε σίγουρα η πρόληψη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επίσης είναι ο τρόπος ζωής μας. Δυστυχώς ζούμε σε μια έντονη καταναλωτική περίοδο που όλοι δεν τρεφόμαστε σωστά, κάνουμε καταχρήση του αλκοόλ, στο κάπνισμα. Οπότε είναι πράγματα που πρέπει να περιορίσουμε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σωματική άσκηση, δηλαδή αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστακίδη, η πιο συχνή μορφή είναι ο καρκίνος του μαστού για τις γυναίκες και ο προστάτης στους άντρες. Υπολογίζεται ακόμη ότι οι θάνατοι από καρκίνο παγκοσμίως πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια ετησίως. Η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αν μπορώ να πω, είναι ο καρκίνος του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες και ο προστάτης συνήθως στους άντρες. Αλλά σας είπα, είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Δηλαδή, αν η πρόληψη γίνει ο τρόπος ζωής μας ως προς στο να προσέχουμε τι τρώμε, τι καταναλώνουμε, να έχουμε επισκέψεις συχνές στο γιατρό, εννοείται όχι από μια πολύ μικρή ηλικία, υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα λίγο έχουμε ένα ζήτημα, είμαστε λίγο ατίθασος λαός και δεν πολύ συμμορφωνόμαστε με οδηγίες. Με δεδομένο ότι περίπου το 40% του πληθυσμού θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή του από κάποια μορφή νεοπλασματικής ασθένειας, ο καρκίνος αποτελεί το μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Μάλιστα, θετικά είναι τα μηνύματα από τις νέες μορφές θεραπείας. Βγει νέες θεραπείες. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα η ογκολογία είναι από τις ειδικότητες που έχει άμεση σχέση και άμεση σύνδεση με αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οποιαδήποτε εξέλιξη, κάποιο καινούργιο φάρμακο που βγει και τα λοιπά, είμαστε στην θέση πολύ σύντομα να το έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Πράγμα που δεν ισχύει με άλλες ειδικότητες. Συνήθως και παλαιότερα, αλλά και τώρα πρέπει να περάσει κάποιος καιρός για να έχουμε κάτι καινούργιο και εμείς εδώ. Η ογκολογία όμως αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες ειδικότητες στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό γιατί έχουν βγει και πολλά καινούργια φάρμακα. Η ανοσοθεραπεία, η οποία ακούγεται πάρα πολύ και έχει βοηθήσει σε πολλές ομάδες καρκίνου, συγκεκριμένα στο μελάνωμα. Η θνησιμότητα του μελανώματος έχει πέσει πολύ χαμηλά. Πλέον δεν πεθαίνεις από το μελάνωμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανοσοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία προσφέρουν πολλές ελπίδες για ίαση. Η ανοσοθεραπεία είναι μια καινούργια μορφή θεραπείας ουσιαστικά, που δεν έχει να κάνει με τη χημειοθεραπεία, που δεν έχει τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και το θέμα είναι ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Επίσης η ακτινοθεραπεία η οποία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παλαιότερα εντάξει δεν υπήρχε, κάποια στιγμή αυτό άρχισε να εξελίσσεται σιγά σιγά, πλέον μπορούν με πιο στοχευμένες μεθόδους να περιορίσουν έναν όγκο. Δηλαδή φανταστείτε υπάρχει ακόμα και το η χειρουργική αντιμετώπιση, για παράδειγμα κάποιων όγκων του κεφάλου μπορεί να γίνει με την ακτινοθεραπεία.
Δηλαδή θέλω να πω, έχουν γίνει πράγματα πολλά τα οποία βοηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να πέσει η θνησιμότητα από τον καρκίνο. Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2020, όμως ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να λιποθυμούν παιδιά από την πείνα. Αυτό συνέβη σε μια μαθήτρια γυμνασίου στον πύργο Ηλίας, η οποία έχαζε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε γυρνώντας στο σπίτι από το σχολείο στη μέση του δρόμου. Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Σερών, Ξενοφών Παπασταμόπουλος, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ανάλογο περιστατικό στις Σέρες, ενώ δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει αν πέσει στην αντίληψη των διδασκόντων κάποιο τέτοιο περιστατικό. Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2020, όμως ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να λιποθυμούν παιδιά από την πείνα. Αυτό συνέβη σε μια μαθήτρια γυμνασίου στον πύργο Ηλίας, η οποία έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε, γυρνώντας το σπίτι από το σχολείο στη μέση του δρόμου. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ανάλογο περιστατικό στις Σέρες, ενώ δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει αν πέσει στην αντίληψη των διδασκόντων κάποιο τέτοιο περιστατικό. Αν διαπιστώσουμε ότι στη σχολική μας μονάδα υπάρχει παιδί που δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμα και τα καθημερινά, το καθημερινό φαγητό, το σχολείο προχωράει στη λήψη μέτρων στο μέτρο πάντα του δυνατού. Δηλαδή, όπου υπάρχει κηλικείο, φροντίζουμε σε συνεργασία με τον κηλικιάρχη στα διαλύματα να του δίνεται κάποια τροφή, τυρόπιτα, σάντουιτς, ανάλογα με το τι πουλάει το κηλικείο, ώστε να συντίζεται όπως όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Ερχόμαστε σε επαφή με τους κοινωνικούς φορείς, είτε είναι φορείς του Δήμου, είτε είναι φορείς της Εκκλησίας, αλλά και παίρνουμε και ίδιες πρωτοβουλίες σαν σχολική μονάδα να ενισχύσουμε την οικογένεια του μαθητή διακριτικά, ώστε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο παιδί, και κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε σε συνεργασία, λέω πάλι, με όλες τις αρμόδιες αρχές, για να μπορέσουμε ή να εξαλείψουμε ή να περιορίσουμε δραστικά το φαινόμενο της ανέχειας. Βέβαια, υπάρχουν και οικογένειες που η αξιοπρέπειά τους δεν τους επιτρέπει να μιλήσουν για την κατάστασή τους. Γι' αυτό και απαιτείται η βοήθεια όλων, ώστε αν διαπιστώσουμε ότι ένα παιδί δυσκολεύεται από το σπίτι του, να ενημερώσουμε το Σύλλογο Διδασκόντων. Θα παρακαλούσα, επειδή πάντα τηρούμε και την εχεμήθεια και τη διακριτικότητα, γιατί όντως υπάρχουν οικογένειες που η αξιοπρέπειά τους δεν τους επιτρέπει να εμφανίσουν προς τα έξω ζητήματα ανέχειας, θα θέλαμε να μας ενημερώσουν για το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε με τη σειρά μας να πάρουμε τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και να προσφέρουμε την βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Γιατί το σχολείο, πέρα από το παιδαγωγικό και διδακτικό του καθήκον, πέρα από την παροχή αγωγής, ενδιαφέρεται και για την ενδοοικογενειακή ηρεμία και τις καλές συνθήκες, γιατί αυτές, καταλαβαίνετε, επηρεάζουν τη ζωή του μαθητή στο σύνολό της. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε σήμερα από τη ζωή το απόγευμα ο Αθανάσιος Χρυσάφης, πατέρας του Δημάρχου Σερών Αλέξανδρου Χρυσάφη. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο το μεσημέρι στις 12 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Η τηλεόραση Επιλογές εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πολυαγαπημένος λοιπόν πατέρας του Δημάρχου έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Πάμε αμέσως τώρα να καλησπερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Εργών, τον κύριο Γιώργο Νεκτοπάκη, για ένα άλλο θέμα το οποίο έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχαν συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΙΑΣ για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τις δύο υπηρεσίες. Αντιδήμαρχε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να πω βέβαια καταρχάς και εγώ συλληπιτήρια στον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Χρυσάφη. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή που καθένας μας φυσικά δεν θέλει να ζει, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Λοιπόν, παρακαλώ, σας ακούω. Αντιδήμαρχε, είχατε μια συνάντηση με στελέχη της ΔΕΙΑΣ, με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης. Ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητήσατε, και μεταξύ αυτών, από ό,τι διαβάζω και στο δελτίο τύπου, υπήρχε και συζήτηση για τον προγραμματισμό των έργων στην περιοχή της Υγείας. Έτσι ακριβώς, το κυριότερο θέμα ήταν αυτό. Σε λίγες μέρες ξεκινάει το έργο των ομβρίων από τη ΔΕΙΑΣ στην περιοχή της Υγείας. Άρα λοιπόν ήταν
έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, έτσι ώστε να μάθουμε κι εμείς πώς ακριβώς ξεκινάει το έργο, από πού θα ξεκινήσει, και για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε έτοιμοι μετά με τις ασφαλτοστρώσεις. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο αυτό. Βέβαια, ο Γονάς μπορεί να μην είναι μόνο ένας εργολάβος, αλλά ας πούμε ότι θα ξεκινήσει από εδώ Πέτρου Πένα, που είναι ο κύριος άξονας, και αμέσως μετά ζητήσαμε κι εμείς και τον δέχτηκαν οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΣ να πάμε στον δρόμο της Μονής Τιμίου Προδρόμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε άμεσα το πρόβλημα του έκτου Δημοτικού και του Ιερού Ναού και του Αγίου Σπυρίδωνος. Μόλις λοιπόν ξεκινήσουν τα έργα και προχωρήσει, γίνουν οι πρώτοι δρόμοι, τελειώσουν η αγωγή των ομπρίων, αμέσως εμείς θα ακολουθήσουμε και θα προχωρήσουμε σε ασφαλτόστρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολλά χρόνια, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους αυτής της ταλαιπωρίας. Ήδη επίσης να σας πω ότι ξεκινάμε κάποιες αποζημιώσεις για να μπορέσουμε να διανοίξουμε και κάποιους ακόμη δρόμους στην περιοχή που δεν έχουν διανοιχθεί, όπου έχουμε μικρά προβλήματα. Και επίσης στο σχέδιο που κάνει ο Δήμος για την κατασκευή 9 μεγάλων κυκλικών κόμβων σε διάφορα σημεία της περιοχής, σήμερα δημοσιεύθηκαν ότι μπορεί τεχνικά να κατασκευαστεί και ένας κόμβος στην στο σταυροδρόμι της Νέας Ζύγνης μαζί με την προέκταση της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε όταν και αυτός ο κόμβος κατασκευαστεί, θα αποφύγουμε εκεί καταρχάς το αυτοκίνητο να στρίβουν παράνομα και σίγουρα θα κατευθύνουν σωστά προς την κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας. Πάντως, Αντιδήμαρχε, ήταν ένα πάγιο αίτημα αυτό η ασφαλτόστρωση στην περιοχή της Γης, γιατί και με τις έντονες βροχοπτώσεις εκεί οι κάτοικοι είχαν αρκετά προβλήματα. Βλέπουμε ότι οδεύει προς λύση το ζήτημα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ καιρό. Φυσικά, ο καθένας να έχει άσφαλτο κουστά στο σπίτι του και στους δρόμους που κινείται. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι επιχείρημα. Ούτε θα γίνει σε μία μέρα αυτό. Απλώς θέλαμε πρώτον να μην κάνουμε εμείς άσφαλτο κάπου που θα τη χαλάσει με τα έργα που θα χαλάσουν από τη ΔΕΙΑΣ και κυρίως να συνοηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε γρήγορα, άμεσα, να είμαστε έτοιμοι κι εμείς αμέσως μόλις τελειώσει το έργο της ΔΕΙΑΣ, να μην χάσουμε καθόλου χρόνο και να ξεκινήσουμε την ασφαλτόστρωση. Σας έχουν πει το πολύ καλό δρόμο. Από ό,τι γνωρίζω, μέσα στο Φεβρουάριο ξεκινάει το έργο και τα πρώτα κομμάτια θα μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το καλοκαίρι τα πρώτα κομμάτια ξαναλέω θα μπορούν να ασφαλτοστρωθούν, αν όλα πάνε καλά, χωρίς να προκύψει κάποιο χρόνο το πρόβλημα. Μάλιστα. Φυσικά, εκτός από αυτά, συζητήσαμε και άλλα θέματα διαδικαστικά που έπρεπε να τα πούμε, γιατί είπαμε για διάφορα θέματα που υπάρχουν στην πόλη, αλλά κυρίως για το πώς θα γίνονται οι εργολαβίες και τις ΔΕΙΑΣ, αλλά και οι δικές μας, έτσι ώστε να λύσουμε κάποια τεχνικά θέματα τα οποία δυστυχώς όχι μόνο δεν λυνόταν τόσο καιρό, αλλά δημιουργούσαν και έξτρα οικονομικά προβλήματα και στη ΔΕΙΑΣ και στην τεχνική υπηρεσία. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Συνοδεύαμε και κάθε δύο μήνες, ανεξάρτητα αν έχουμε κάτι συγκεκριμένο ή όχι, να βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία δική μας με τους υπευθύνους της ΔΕΙΑΣ, ώστε να μπορέσουμε να λύνουμε προβλήματα και κυρίως να προλαμβάνουμε. Μάλιστα. Έτσι, γιατί υπάρχει συνεργασία, οι δύο αυτές τις υπηρεσίες κάνετε σχεδόν το ίδιο, πότε η μία από την πρώτη φορά, πότε η άλλη και ακολουθεί με τα έργα. Θέλω να σας ρωτήσω, εκεί στο κτίριο της ΔΕΠΚΑ που είναι της Σκεδής, εκεί που είναι ο κυκλικός κόμβος, θα γίνει ο καλοπισμός του συγκεκριμένου χώρου, είχε ανοιχτό το προηγούμενο διάστημα. Το συζητήσαμε γι' αυτό, εκείνη την ώρα μίλησαν οι άνθρωποι με τον υπεύθυνο εργολάβο, γιατί το έργο το παρακολουθεί η ΔΕΙΑΣ, τους υποσχέθηκε ότι εντός των ημερών, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα το διαμορφώσει να μην είναι έτσι, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες παραλαβές των έργων. Σε πρώτη φάση θα διαμορφώσει τα χώματα να μην φαίνεται αυτό το χάλι και νομίζω ότι στο επόμενο 20ήμερο θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του κόμβου. Υπάρχουν και άλλα σημεία μέσα στην πόλη, Αντιδήμαρχε, που χρήζουν ασφαλτόστρωσης, να πέσει δηλαδή καινούργια άσφαλτος στο οδόστρωμα? Αυτό είναι σίγουρο, γιατί σε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν τόσες πολλές ασφαλτοστρώσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι τώρα χρησιμοποιούμε αρκετά χρήματα, είτε από αυτά που βρήκαμε, είτε από το νέο από τη ΣΑΤΑ, το οποίο θα περισσάσουμε μεθαύριο και όλο το δικό μας πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό, αλλά θα γίνουν αυτή τη χρονιά, μέχρι τον χειμώνα δηλαδή, μέχρι τον επόμενο χειμώνα που έρχεται, θα γίνουν πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις. Αλλά το πρόβλημα παραμένει, ξαναλέω. Σίγουρα οι ασφαλτοστρώσεις είναι το μόνο έργο που δεν επιδοτείται από προγράμματα. Άρα λοιπόν πρέπει με ίδια μέσα ο Δήμος να βρει τον τρόπο να το κάνει αυτό. Τώρα, ένα ακόμη κομμάτι το οποίο είναι πάνω ακριβώς από τον κυκλικό κόμβο της Σκεδής, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα πέσει άσφαλτος? Πού ακριβώς λέτε? Τώρα να σας πω, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Καταρχάς τώρα με το που θα ανοίξει ο καιρός και θα μπορούμε να στρώσουμε άσφαλτο, με μια εργολαβία που έχουμε από καταστάσεων, θα γίνουν πάρα πολλά κομμάτια και μετά με τη μεγάλη μας εργολαβία, δύο μεγάλες εργολαβίες που θα έχουμε, να σας λέω, από το καλοκαίρι και μετά, είναι πάρα πολλοί δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν. Τους οποίους όμως τώρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλους απ' έξω, αλλά αντιλαμβάνομαι, καταγράφουμε και εμείς τα προβλήματα
Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω όμως ότι το χειμώνα, μέχρι τον επόμενο χειμώνα, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πολύ ωραία. Και κάτι τελευταίο. Σχετικά με τη συνάντηση που είχατε με τον Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων, ζητούν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν και συντηρήσεις σε κάποιες ράμπες μέσα στην πόλη των Σερών. Πήρατε τα αιτήματά τους και τα καλωδιώσατε. Ξεκινήσαμε ήδη πριν κάναμε τη συνάντηση να λύνουμε προβλήματα. Όπως για παράδειγμα, θεσμοθετήσαμε 1-2 θέσεις στάθμευσης αμαία μπροστά στο κλειστό γυμναστήριο. Άρα οι άνθρωποι αυτοί το χάρηκαν, γιατί πριν καν συναντηθούμε ήξεραν ότι ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα. Από αυτή τη εβδομάδα τώρα θα κάνουμε πολλές παρεμβάσεις, αυτή και την επόμενη, αν μας βοηθήσει ο καιρός, πολλές παρεμβάσεις στις ράμπες, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί που έχουν κάποια μικρά δοντάκια ο δρόμος, να μπορέσουν να ρίξουμε λίγο τσιμέντο για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να περπατούν με ασφάλεια και με άνεση πάνω στις ράμπες αυτές. Mm-hmm. Και επίσης, ενώ είχαμε εδώ στο κτίριο του Δημαρχείου, στο Ισόγειο, στις δημοτικές τουαλέτες υπήρχε τουαλέτα αμαία, δεν λειτουργούσε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μόνο μια σήμανση που θέλουμε να βάλουμε και μια επιπλέον μπάρα, έτσι ώστε να λειτουργεί 100% με ασφάλεια. Γιατί δεν λειτουργούσε τη δημαρχή τουαλέτα? Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί λειτουργούσε, δεν έχει σημασία. Τώρα λειτουργεί και μάλιστα θα έχουμε και τη σήμανση, ο καθένας να ξέρει με ασφάλεια και με αξιοπρέπεια μπορεί να τη χρησιμοποιεί. Είναι στο κέντρο της πόλης, υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Νομίζω το ήθελαν πολύ οι άνθρωποι αυτό και είναι πολύ ευχαριστημένοι. Υπήρχαν τα πάντα, δηλαδή, στην συγκεκριμένη τουαλέτα, τα όσα προβλέπονται? Τώρα υπάρχουν. Τώρα υπάρχουν, μας λείπει μόνο μια μπάρα την οποία παραγγείλαμε. Θα την έχουμε και αυτή, αν όχι αύριο μεθαύριο. Από Δευτέρα θα βγει με ασφάλεια όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Yeah. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο συζητήσαμε τώρα στο τέλος με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Νυχτοπάτη. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερών είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερών και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Οι εκπρόσωποι τους εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη μετακίνηση και την πρόσβασή τους στο Δήμο των Σερών. Και από τη Δημοτική Αρχή, από πλευράς λοιπόν της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει δέσμευση ότι θα προβεί σε άμεσες ενέργειες για την κατεύθυνση της υλοποίησής τους. Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων Σερών συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη και τον Αντιδήμαρχο Έργων Γιώργο Νυχτοπάτη, όπου τους εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τόσο στη μετακίνηση, αλλά και στην πρόσβασή τους στο Δήμο Σερών. Ενώ τους μετέφεραν τη συνολική τοποθέτηση του Συλλόγου για την ανάγκη άμεσης επίλυσης των προβλημάτων. Τα ζητήματα που έθεσε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων αφορούσαν την υλοποίηση παρεμβάσεων στα πεζοδρόμια και στους δρόμους της πόλης για την διευκόλυνση της εισόδου των ΑΜΕΑ. Ναι, ήταν η δεύτερη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Χρυσάφη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κύριο Νυκτοπάτη. Κουβεντιάσαμε για τα ζητήματα της προσβασιμότητας και της μετακίνησης των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα στο Δήμο των Σερών. Παραθέσαμε τις επόμενες ημέρες και ένα σχετικό έγγραφο προς τη Δημοτική Αρχή με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που ιεραρχούμε ο Σύλλογος ότι πρέπει να γίνουν ή και κάποια ζητήματα που χρειάζονται επιδιόρθωση ή να επανεξεταστούν. Αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες εμείς ζητήσαμε αφορούν την κατασκευή και την επιδιόρθωση ραμπών, το αντίστοιχο για τα πεζοδρόμια, φωτισμού σε κάποια σημεία της πόλης, την κατασκευή κάποιων υποβοηθημάτων για να διευκολύνεται η πρόσβαση των αναπηρικών αμαξιδίων στα αστικά λεωφορεία εκεί που υπάρχουν στάσεις, δεδομένου ότι πλέον αυτό είναι μια πραγματικότητα πολύ θετική για την πόλη μας, δηλαδή ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα αστικά λεωφορεία, τις αναπηρικές συστάθμευσης, τέτοιου είδους ζητήματα. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος εκφράστηκαν θετικά απέναντι στους προβληματισμούς και τις προτάσεις του Συλλόγου και δήλωσαν ότι θα προβούν σε άμεσες ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησής τους. Θετικά εκφράστηκε η Δημοτική Αρχή και δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τα αιτήματα και τις προτάσεις του Συλλόγου μας. Αν μιλήσουμε για την προσβασιμότητα στο Δήμο των Σερών, η οποία είναι τρομερά διαφορετική από την στους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στο Δήμο των Σερών έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το κομμάτι της προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια και δρόμους στο κέντρο, όντως γίνανε πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να διασφαλιστούν και πρέπει να επεκταθούμε, δηλαδή να γίνουν και επιδιορθώσεις εκεί που χρειάζεται σε ορισμένα σημεία, γιατί υπάρχει και η φθορά του χρόνου. Αλλά για κάποια πράγματα η ίδια η ζωή δείχνει ότι μπορούν να γίνουν και διαφορετικά. Και σιγά σιγά πλέον να πάμε προς τις γειτονιές. Είναι ρεαλιστικό σήμερα, υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος να βάλουμε την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία και στις γειτονιές.
Αυστηρότερο πλαίσιο σχεδιάζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τη λειτουργία των εταιριών που διαχειρίζονται τα γνωστά πενταψήφια νούμερα παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών. Η κίνηση προέκυψε ύστερα από βροχή καταγγελιών συνδημοτών κινητής τηλεφωνίας για χρεώσεις υπηρεσιών για την παροχή των οποίων δεν είχαν συνενέσει. Αυστηρότερο πλαίσιο σχεδιάζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τη λειτουργία των εταιριών που διαχειρίζονται τα γνωστά πενταψήφια νούμερα παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών ύστερα από τη βροχή καταγγελιών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για χρεώσεις υπηρεσιών για την παροχή των οποίων δεν είχαν συνενέσει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαπιστώνεται εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Είναι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης οι συγκεκριμένες, οι οποίες στέλνουν είτε SMS είτε MMS στους χρήστες της κινητής τηλεφωνίας, στους καταναλωτές. Και αυτό δυστυχώς γίνεται όταν οι καταναλωτές δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους σε διάφορα site ή σε διάφορα παιχνίδια που ζητάνε, γράψτε που λένε το νούμερό σας. Έτσι και το κάνεις αυτό, εσύ ο ίδιος αποδέχεσαι, δεν διαβάζουν τα ψηλά γράμματα και αρχίζουν και έρχονται ανελιπώς τα μηνύματα αυτά τα οποία έχουν μεγάλη χρέωση. Μία από τις αλλαγές που εξετάζονται έπειτα και από πρόταση του συνηγόρου του καταναλωτή είναι η εκ των προτέρων φραγή των πενταψήφιων αριθμών τουλάχιστον στα κινητά που είναι δηλωμένα για χρήση από ανηλίκους. Και σε μένα μου έχει τύχει ως εξής. Κάποια στιγμή το παιδί έγραψε το μήνυμα για μια κλήρωση ενός λάπτοπ και άρχισε να γίνεται καταιγιστικά να λαμβάνω μηνύματα. Στο πρώτο δεύτερο μήνυμα αμέσως πήγα και έκανα φραγή εισερχομένων μηνυμάτων από συγκεκριμένους αριθμούς που το λέει, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, λέει συγκεκριμένες συμβουλές για αυτά που λέμε τώρα και για την προστασία του καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό που θα απαιτηθεί με αυστηρότερο τρόπο είναι η υποχρεωτική αποστολή γραπτού μηνύματος, στο οποίο θα ζητείται σαφώς η συνένεση του χρήστη, ενώ θα υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση για την προβλεπόμενη χρέωση. Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μιλήσει στον πάροχό του, δηλαδή στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ότι ζητά την φραγή εισερχομένων μηνυμάτων από τα πενταψήφια αυτά νούμερα. Αυτό το λέει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έχεις το δικαίωμα να πεις ότι εγώ δεν θέλω να δέχομαι μηνύματα από πενταψήφια νούμερα. Επομένως, προστατεύεσαι αμέσως από το να έχεις αυτές τις χρεώσεις. Συνήθως όμως, επαναλαμβάνω, κυρίως οι νεαρής ηλικίας καταναλωτές, παίζοντας σε διάφορα τηλεπαιχνίδια, τους ζητάνε δηλώστε το νούμερό σας. Και το γράφουν συστηματικά. Με αυτό δηλώνεις μια αποδοχή να σου στέλνουν στη συνέχεια αυτές οι εταιρείες μηνύματα και να χρεώνεται διαρκώς το νούμερό σου, το οποίο τα μηνύματα αυτά μπορούν να σου το χρεώσουν ακόμη και το μήνυμα να φτάσει και 4 και 5 ευρώ. Οι πρώτες αλλαγές θα έρθουν με την επικυρωποίηση του κώδικα δεοντολογίας για τις λεγόμενες υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, η οποία αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ ριζική τροποποίηση του κανονισμού αναμένεται την προσεχή άνοιξη. Και στο διαδίκτυο προσοχή υπάρχουν, να το πω εντός εισαγωγικών, πονηρά παιχνίδια που σου λέει γράψε, αν γράψεις το κινητό σου κερδίζεις κάτι. Με το που το γράφεις αποδέχεσαι τους όρους και αρχίζει αυτό μετά και συνεχώς σου στέλνει μηνύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σημειώνεται εκρηκτική αύξηση χρόνο με τον χρόνο στις καταγγελίες που αφορούν χρεωμένα μηνύματα από τέτοιου είδους πενταψήφια νούμερα. Οι αναφορές στο συνήγορο του καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 80% μόνο μέσα στην τελευταία χρονιά, ενώ αντίστοιχες καταγγελίες φτάνουν συχνά και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομειών, ακόμα και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι θεμητό εντός εισαγωγικών να προωθούμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα αγαθά, αλλά κυρίως θα πρέπει και ο καταναλωτής να διασφαλίζει πρώτον την αθέμητη προσπάθεια προώθησης όταν γίνεται καταιγιστικά και όταν έχει τόσες πολλές χρεώσεις. Κυρίως εγώ εφιστώ την προσοχή στους γονείς προς τα παιδιά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα παιδιά και θα μου επιτρέψετε και οι υπερήλικες.
και εκείνη είναι πολλές φορές χαλαρή στην τηλεόραση βλέποντας κάποια τηλεπαιχνίδια, λέει στείλετε το νούμερό σας και αρχίζουν μετά οι απανωτές χρεώσεις. Όλοι λίγο πολύ έχουμε πέσει θύματα αυτής της ιστορίας. Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Σάρατζ είναι παράνομη. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ερών Τάσου Χατζηβασιλείου κατά την παρέμβασή του στην πολιτική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Σήμερα στις Βρυξέλλες στην πολιτική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή των κομμάτων της κεντροδεξιάς από όλη την Ευρώπη, συζητήθηκε η διεξοδικά εκτάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκεί λοιπόν κάποιοι ξένοι καθηγητές μιλήσανε αναφορικά με τουρκικές διεκδικήσεις σε περιοχές της ελληνικής ΑΟΣ. Ρίξα λοιπόν το λόγο και ξεκαθάρισα στους παρευρισκομένους που ήταν βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κεντροδεξιά κόμματα, το εξής. Ότι η συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης είναι εντελώς παράνομη, ότι οι Τουρκοί με τη Λιβύη δεν μπορούσαν να υπογράψουν ποτέ τέτοια συμφωνία, διότι δεν έχουν απέναντι ακτές που να δικαιολογεί την χάραξη ΑΟΣ μεταξύ τους. Και τόνισα ότι το τουρκικό επιχείρημα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ είναι εντελώς παράλογο. Κατέληξα λέγοντας ότι τελικά νησιά έχουν και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και ζήτησα από τους παρευρισκόμενους να στείλει με σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά δεν πρόκειται να δεχθεί παρανομίες από την πλευρά της και θα ζητήσει από όλους σεβασμού διεθνούς δικαίου. Οι προτάσεις μου έγιναν δεκτές με ευμένεια και έτσι το Ευρωπαϊκό Κόμμα σήμερα στην σημερινή σύσκεψη αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει η Τουρκία να επανέλθει στην τάξη και να σέβεται το διεθνές δίκαιο της συνθήκης. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να βρίσκετε κάθε μέρα αυτά που θέλετε σε τιμές που θέλετε. Παιδικά δημητριακά Kellogg's 35% πιο φθηνά. Ρύζι Μπονέτο διαλεγμένο 1 κιλό, μόνο 1,11. Κρικρί Kids επιδόρπια γιαουρτιού 140 γραμμάρια, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, μόνο 1,46. Παριζάκι Γίγας, το διαλεγμένο 600 γραμμάρια, μόνο 1,99. Αγελαδινό γιαούρτι Σεργάλ, πλήρες 200 γραμμάρια, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, μόνο 1,31. Αλλά και υποσέντονα Sunny Fresh Maxi 15 τεμάχια, μόνο 3,83. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον γραμματέα της ΑΔΔΗ, τον κύριο Δημήτρη Μπράτη, που είναι μαζί μας τηλεφωνικά, διότι η ΑΔΔΗ ανακοίνωσε 24-ωρη κινητοποίηση την 3η 18 Φεβρουαρίου. Κύριε Μπράτη, καλό βράδυ από τις Σέρρες. Καλό σας βράδυ, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς, στους αγώνες βλέπουμε. Ναι, έχουμε κηρύξει 24-ωρη απεργία για τις 18 του Φλεβάρι. Είναι μια απόφαση που έρχεται να υλοποιήσει την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ σε σχέση με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση για ψήφιση και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο και θα φέρει ένα νέο νόμο με τον οποίο σε ένα βαθμό θα αποκαθίστανται οι αδικίες του προηγούμενου συστήματος. Αυτό όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά με τις ρυθμίσεις που ο κύριος Βρούτσης και η κυβέρνηση φέρνουν στη Βουλή ισχυροποιούν επί της ουσίας τον νόμο Κατρούγκαλο, αφού διατηρούν τα υψηλά όρια ηλικίας στα 67, όλοι ανεξαρτήτως επαγγέλματος, ακόμη και τα βαρέα και αντιγεινά και οι εκπαιδευτικοί που είχαν ειδικές διατάξεις παραμένουν στα 67 χρόνια. Δεν επανακαθιερώνεται η 13η και 14η σύνταξη ή τουλάχιστον η 13η όπως φαινόταν, όπως θα έπρεπε σταδιακά τουλάχιστον να γίνει σχέση με το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Επίσης δεν υπάρχει, διατηρούνται ως τα 30 χρόνια εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου και βεβαίως διατηρείται ο ΕΦΚΑ, ένας οργανισμός ο οποίος εμείς τον έχουμε χαρακτηρίσει ότι θα έπρεπε το ασφαλιστικό μας σύστημα να είναι σε τρεις τομείς, δηλαδή να υπάρχουν τρεις οργανισμοί, ένας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ένας για τους αγρότες και ένας για τους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς η κυβέρνηση ουσιαστικά
παγιώνει τις περικοπές που έγιναν στην προηγούμενη δεκαετία στα χρόνια των μνημονίων για τα επόμενα 50 χρόνια με τις ρυθμίσεις που φέρνει. Και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση. Κύριε Μπράτη, από ό,τι είπατε κι εσείς, δεν καταργείται ουσιαστικά ο νόμος Κατρούγκαλου, αν και αυτό καθόλου έλεγε η κυβέρνηση. Βολεύει μια χαρά, βολεύει μια χαρά τη σημερινή κυβέρνηση ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ξέρετε, έκανε τεράστιες περικοπές στις συντάξεις. Οι περικοπές φτάσαν μέχρι 450 ευρώ για έναν υπάλληλο με 35 χρόνια υπηρεσίας. Περικοπές που τις είδαν όλοι οι συνταξιούχοι όταν μετά τον Αύγουστο πήραν τα καθαριστικά σημειώματα και είδαν τις προσωπικές διαφορές. Όλοι όσοι βγήκαν στη σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου μετά την 13/5/16 είχαν τεράστια απώλεια αποδοχών, κάτι το οποίο δεν καλύπτει παρά μόνο στο ελάχιστο η κυβέρνηση με τις ρυθμίσεις που φέρνει στη Βουλή για ψήφιση. Κύριε Μπράτη, αυτό το οποίο υπόθηκε από πλευράς του Υπουργού, του κ. Βρούτση, ότι με το νέο ασφαλιστικό θα υπάρξουν και αυξήσεις σε συντάξεις. Ισχύει αυτό. Ισχύει, αλλά προσέξτε. Ναι. Ισχύει, γιατί αυξάνει. Ο κ. Βρούτσης είναι υποχρεωμένος μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είπε ότι για τα πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά αναπλήρωσης. Έρχεται και μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας, κάνει μία αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για την ανταποδοτική σύνταξη που φτάνουν από 1,62% στα 33 χρόνια μέχρι 7,21% στα 40 χρόνια υπηρεσίας. Δίνει δηλαδή κάποιες αυξήσεις που είναι από 20 ευρώ μέχρι 80-90 ευρώ. Αλλά σκεφτείτε τώρα ότι αυτές οι αυξήσεις που σε εισαγωγικά που δίνει σε σχέση με αυτό που ο νόμος Κατρούγκαλου περιέκοψε από τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, δηλαδή τα 330 ευρώ το μήνα, το 50% μείωση στις επικουρικές, το 20% στο εφάπαξ, είναι σταγόνα στον ωκεανό προκειμένου να καλυφθούν όλα αυτά. Γι' αυτό και μιλούμε και λέμε για τη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και όχι μόνο δεν τον καταργεί αλλά τον διατηρεί. Αυτά που λέει ο κύριος Βρούτσης ως προς τις ελάχιστες αυξήσεις ισχύουν, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν έχει να κάνει με τη δέσμευση. Απέχει δηλαδή παρασάγκας από τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα καταργήσει αυτόν τον νόμο. Εσείς επιδιώξατε συνάντηση με τον κύριο Βρούτση και είτε και με τον Πρωθυπουργό. Οφείλω να είμαι δίκαιος. Ο κύριος Βρούτσης, ως Υπουργός Εργασίας, στους τελευταίους 5 μήνες μας είπε 2 φορές την ΑΔΔ. Σε αντίθεση με τον κύριο Κατρούγκαλο και την κυρία Χτσιόγλου, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν δει το τριροβάθμιο όργανο των δημοσίων υπαλλήλων. Στις 2 συναντήσεις του εξηγήσαμε τις θέσεις της ΑΔΔ, του επισημάναμε την ανακολουθία της κυβέρνησης σε σχέση με την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και βεβαίως είπε ότι μίλησε για δεσμεύσεις της χώρας, για το δημοσιονομικό κόστος, για το γεγονός ότι συνεπάγονται πολύ περισσότερα χρήματα αυτά που εμείς ζητούμε κλπ. Θα έλεγα ότι βολεύεται μια χαρά η κυβέρνηση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον νόμο Κατρούγκαλου. Και το ερώτημα τώρα του τηλεθεατή που μας ακούει, κύριε Μπράτη, είναι αφού βολεύονται με τον νόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέγανε ότι θα τον καταργήσουν. Καλά τώρα, εντάξει. Το ίδιο λέγανε και στην εκπαίδευση πολύ, ότι θα κάνουν καταγραφή των κενών και μετά θα κάνουν προκήρυξη των θέσεων. Και η κυβέρνηση εκεί που έλεγε ότι θα κάνει πρώτα τις καταγραφές και το 1/5 θα κάνει στο δημόσιο, ήρθε στο 1/1 και στην εκπαίδευση εξήγηλε προκήρυξη μόνιμων διορισμών, αυτά που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε, αν θέλετε, δρομολογήσει. Και τα οποία και αυτά βέβαια ήταν σταγόνα. Απλά το λέω αυτό για να πω ότι η προεκλογική λόγη και οι υποσχέσεις πολλές φορές είναι χωρίς αντίκρισμα και δυστυχώς εδώ και στις δυο αυτές περιπτώσεις η κυβέρνηση αυτοδιαψεύδεται πάρα πολύ σύντομα. Και οι ρυθμίσεις Γαβρόγλου στην εκπαίδευση και ο νόμος Κατρούγκαλου τους εξυπηρετούν μία χαρά και τον συνεχίζουν ακριβώς στα χνάρια που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αφήσει. Κύριε Μπράτη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαι στις Σέρες την επόμενη Τρίτη, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε. Βεβαίως. Το απόγευμα για ενημέρωση εκεί των εργαζομένων. Εκεί θα είμαστε για ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, ο Χριστόφορος Μελίδης, κυρίες και κύριοι, πήρε τα εύσημα σήμερα από τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη. Ο Σεραίος ζωγράφος ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο που του ανέθεσε η Δημοτική Αρχή, στολίζοντας τον τοίχο του δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού της πόλης. Όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ, ξαναζωντάνεψε μετά από 70 χρόνια το καφενείο Η Ένωση στο συγκεκριμένο σημείο. Τα εύσημα πήρε αυτοπροσώπο σήμερα το πρωί από τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη. Ο Σεραίος ζωγράφος Χριστόφορος Μελίδης,
ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο που του ανέθεσε η Δημοτική Αρχή, στολίζοντας τοίχο του δεύτερου βρεφονηπιακού σταθμού της πόλης. Η ζωγραφιά απεικονίζει το καφενείο «Η Ένωσης», έτσι όπως ήταν δηλαδή πριν από 70 χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένα παλιό καφενείο του 1928, όπως ήταν εδώ σε αυτή την περιοχή. Στη γωνία πριν γίνει ο παιδικός ήταν παλιό καφενείο. Ο κύριος Μελίδης υποστηρίζει ότι υπάρχουν και άλλες γωνιές της πόλης των Σερών που θα αποκτήσουν ταυτότητα με ανάλογα έργα ζωγραφικής. Στόχος είναι να γίνει η πόλη των Σερών πιο όμορφη από ό,τι είναι, αναφέρει ο κύριος Μελίδης. Κάναμε ένα ξεκίνημα με αυτό το έργο εδώ στον παιδικό. Έχουν βρεθεί κάποια άλλη τύχη, επεξεργάζουμε τα θέματα και γρήγορα θα δείτε και σε άλλες γωνιές της πόλης ανάλογα έργα. Η φιλοδοξία μου είναι, εκτός που θα ομορφαίνει η πόλη, να περνάω και τα μηνύματα από την παράδοση την σεραϊκή. Να θυμόμαστε την προηγούμενη εποχή που για κάποιους ήταν δύσκολα, αλλά για τους περισσότερους περνούσαμε ευτυχισμένα. Και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τα καταστήματα Παπαϊωάννου είναι κοντά σας με τις χαμηλότερες τιμές. Θερμάστρα Κουμπτέλ 2.800 βατ μόνο 64,90. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ με ανεμιστήρα μόνο 45. Θερμάστρα Κουάρτς 2.200 βατ μόνο 45. Θερμάστρα Χαλαζία 2.400 βατ μόνο 28,80. Θερμάστρα Χαλαζία 1.800 βατ μόνο 24,90. Θερμάστρες οικονομικές για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Έλατε τώρα στα Home Plus Παπαϊωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, εθελοντική δεδροφύτευση στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης από τους εργαζόμενους της Κρικρή σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης. Οι εργαζόμενοι, παρουσία του πρόεδρου της Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας, φύτεψαν πάνω από 350 μοσχεύματα από άγριες σιτιές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοπικιλότητας της περιοχής. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου, εθελοντική δεντροφύτευση στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης από τους εργαζόμενους της Κρικρής σε συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της περιοχής. Οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας φύτευσαν πάνω από 350 μοσχεύματα από άγριες σιτιές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρικρή Παναγιώτης Τσινάβος συμμετείχε και ο ίδιος στις δράσεις δεντροφύτευσης. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον αποτελεί μία από τις βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η Κρικρή όλα αυτά τα χρόνια. Μέλημα της εταιρείας ήταν και είναι να λειτουργεί πάντα με κοινωνική ευαισθησία. Δεσμευόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε και άλλες αντίστοιχες δράσεις στο άμεσο μέλλον, έχοντας πάντα τη στήριξη των εργαζομένων μας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος ΕΚΕ Γαλακτικό Χωριό, που έχει δημιουργήσει η Κρικρή στη συνεργασία με τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης, με στόχο τη στήριξη της περιοχής, καθώς και τη συνεισφορά στο έργο και την αποστολή του φορέα.
Το πρόγραμμα ΕΚΕ Γαλακτικό Χωριό βρίσκεται σε εξέλιξη με συνεχείς δράσεις στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης και της έφορης κοιλάδας του Στριμώνα, η οποία παρέχει την πρώτη ύλη για τα προϊόντα Κρικρή, προσφέροντας μοναδικό φυσικό πλούτο και πλούσιες σε βιταμίνες τροφές. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή περιφράξεων για την υποστήριξη των αποικιών των πουλιών στο παραποτάμιο δάσος της λίμνης Κερκίνης, μια περιοχή που φιλοξενεί περισσότερα από 300 είδη πουλιών. Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη του απαράμιλου κάλους και του ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Τον ετήσιο χορό τους είχε το βράδυ του Σαββάτου ο Μικρασιατικός Σύλλογος Αλυσμόνητες Πατρίδες, Αγιάννη, σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη ήχους από παραδοσιακή μουσική. Ο Πολιτιστικός Μικρασιατικός Σύλλογος ΑΗ Γιάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες το βράδυ του Σαββάτου στο κατάμεστο από κόσμο οικογενειακό κέντρο διοργάνωσαν τον ετήσιο χορό τους. Τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου συγκεντρώθηκαν και απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη με ήχους παραδοσιακής μουσικής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Πέτρος Άτσαλος, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο που παρευρέθηκε κοντά τους, αναφέρθηκε στο έργο και στις δράσεις του Συλλόγου, που αν και νεοσύστατος, έχει κατορθώσει να αφήσει και να χαράξει το δικό του στίγμα στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, διοργανώνοντας κάθε χρόνο δύο εκδηλώσεις που έχουν γίνει πια θεσμό στην πόλη των Σερών. Τη γιορτή νερού και τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Με μεγάλη επιτυχία σήμερα διοργανώνουμε τον ετήσιο χορό μας στην αρχή του έτους, όπως συνηθίζεται άλλωστε κατά παράδοση, και να κόψουμε τη βασιλόπιτα για τα μέλη μας. Είναι μια ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι οι κάτοικοι του Αγιάννη και να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε την παράδοση και δει την μικρασιάτικη παράδοση η οποία μας χαρακτηρίζει εδώ στον Αγιάννη. Είναι ένας σύλλογος, θα έλεγα, ξεχωριστός, γιατί δεν είναι μόνο έχει ένα χορευτικό τμήμα το οποίο δίνει παραστάσεις παιδικό ή ενηλίκων. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος δημιουργεί δράσεις και δράσεις επιτυχημένες, όπως η γιορτή νερού. Είναι μια γιορτή που έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και έχει να δώσει το νόημα της ζωής του νερού για τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, εδώ και 4 χρόνια τη διοργανώνουμε επιτυχημένα. Πέρσι επισκέφθηκαν εδώ τον Αγιάννη δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης του Σερών στον αριθμό 650 παιδιά σε 3 μέρες, όπου ξαναγήθηκαν εδώ στον Άγιο Ιωάννη, που δόξα τω Θεώ έχουμε πλούσιο το νερό. Και μιλήσαμε γενικά για το νερό και για πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο. Η επόμενη γιορτή, η οποία και αυτή είναι θεσμός, είναι η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς. Ο Αγιάννης φημίζεται για τα λαχανικά του και φημίζεται για την Μπακάλικη Πιπεριά. Σε συνεργασία με τους παραγωγούς εδώ της περιοχής, διοργανώνουμε τη γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς, προσπαθώντας να την κάνουμε ευρέως γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Η ζωή είναι στιγμές. Κάποιες από αυτές υπέροχες, μοναδικές. Εμείς ήμασταν εκεί, μαζί. Τις ζήσαμε, τις απαθανατήσαμε, τις κάναμε παντοτινές, αξέχαστες. Πλάνο Studio. Φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε και πάλι μαζί, με πλούσια δώρα.
ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου, ενώ όλα τα ζευγάρια που θα επιλέξουν το Plano Studio για τις μοναδικές στιγμές τους θα κερδίσουν ένα επιπλέον ψηφιακό άλμπουμ. Επισκεφτείτε την σελίδα μας Plano Studio Photography και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας. Plano Studio. 15 χρόνια τώρα η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Plano Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.